είναι ο χορός των δισεκατομμυρίων που γίνεται στον κλάδο και στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρχει διαπλοκή στο σύστημα το οποίο ζούμε και διαφθορά. Είναι το modus vivendi και το modus operandi αυτού του συστήματος. Η διαπλοκή, η διαφθορά του κράτους, της κρατικής εξουσίας, των μηχανισμών τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν για μας το βασικό σκάνδαλο στον χώρο της υγείας, στο οποίο εμπλέκεται και αυτή η τεράστια πολυεθνική εταιρεία η Novartis. Και πρέπει να είμαστε και ψηλιασμένοι, τα έχουμε ξαναπεί, ότι είναι οι αμερικάνικες υπηρεσίες που το φέρνουν. Παίζει στα πλαίσια των ανταγωνισμών των μεγάλων μονοπωλίων, των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών, μια τέτοια υπόθεση. Πρέπει να είμαστε και ψηλιασμένοι για το τι συμβαίνει. Τώρα, η εικόνα που βλέπουμε και εδώ μέσα στο στούντιο, αν θέλετε, έρχεται να προσθεθεί στην εμπειρία που έχουμε ήδη αποκτήσει από τις πάρα πολλές προανακριτικές επιτροπές της Βουλής που έχουν συσταθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ότι είναι επιτροπές οι οποίες γίνονται όχι για να διαλευκάνουν, να ρίξουν φως κτλ., αλλά σε περιπτώσεις, σε περιστάσεις και καταστάσεις, συνθήκες δύσκολες, είτε για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανάλογα με το ποιο κόμμα είναι, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται μια κατάσταση που να τους επιτρέπει να σηκώνουν ένα κουρνιαχτό για να αυξάνουν την αντιπαράθεση μεταξύ τους. Γιατί αλλιώς, αν κοιτάξει κανείς για παράδειγμα το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει υπερψηφίσει τα 5 από τα 8 νομοσχέδια που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, το μόνο που δεν ψήφισε είναι η συνδιαχείριση των κοιτασμάτων στο Ιόνιο και τα λοιπά, που το φέρε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο έτος. Λέω, φαίνεται ο ίδιος στρατηγικός δρόμος τον οποίο ακολουθούν. Μάλιστα. Και ποιο είναι η κατάσταση σήμερα. Τι κατά την άποψή μας έρχεται να θολώσει την κατάσταση για τον ελληνικό λαό και φέρνουμε αυτή τη νέα προγραμματική και ανεβάζουν οι τόνοι με τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνουν από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι ότι είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στη συνέχεια του στρατηγικού διαλόγου που άνοιξε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πέρσι. Αυτό πώς συνδέεται με την προκαταρκτική επιτροπή. Πετάγεται η μπάλα στην εξέδρα. Πολύ απλά. Ο κόσμος διαδηλώνει στους δρόμους ενάντια σε αυτή την κατάπτυση στη συμφωνία που δημιουργεί, κάνει τη χώρα μας μια απέραντη στρατιωτική βάση στην πραγματικότητα, εμπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς. Είχαμε μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, απεργίες, 2-24 ώρες την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, με επίκεντρο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στο συνδικαλιστικό νόμο, στις αλλαγές στα συνδικάτα. Έχουμε την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, είπατε κάποια πράγματα, στις αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντάξεις. Και όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δεν βολεύει ούτε την κυβέρνηση, ούτε την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί είναι στον ίδιο στρατηγικό δρόμο. Όταν μπαίνουν μια σειρά τέτοια ζητήματα, και το ΚΚΕ δεν έχει αντιταχθεί στο να διερευνηθούν ευθύνες, λέω, και να αποδοθούν εκεί που πρέπει. Όταν γίνεται συζήτηση στη Βουλή για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το ΚΚΕ καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση ότι πρέπει να αλλάξει και σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και δεν ψηφίζεται επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα είχαν την πρόθεση. Ή όταν συζητάμε ότι. Όταν συζητάμε ότι. Όταν συζητάμε το πώς θα διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης και όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ εμένουν στο ότι θα διορίζονται από την εκάθεστοτε πολιτική ηγεσία. Εντάξει, εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα η τοποθέτηση. Πλανάτε έτσι στον αέρα ότι εδώ τονώνονται τα πράγματα και πάμε καλά κτλ. 30 μήνες είναι σε ανάπτυξη σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία η χώρα. Ναι. Αλλά οι μισθοί με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία κατρακυλούν. Και δεν μιλάω για τον κατώτερο και τον κατώτατο, μιλάω και για το μέσο μισθό, ο οποίος έχει πέσει κάτω από τα 1000 ευρώ. Πάει στα 900 και είναι σε καθοδική πορεία. Και αυτό το νιώθει στο πετσί του ο Έλληνας εργαζόμενος, ο λαϊκός κόσμος, και θα το νιώσει ακόμη περισσότερο και ο συνταξιούχος με τις ρυθμίσεις που θα φέρει η κυβέρνηση. Γιατί εκεί πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι η πρόθεση για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό. Και στα εργασιακά. Και βέβαια στους τρεις πυλώνες που τελικά θα πληρώνει ο ασφαλιζόμενος, θα πληρώνει και δεν θα ξέρει τι θα πάρει. Δεν θα ξέρει τι θα πάρει. Λοιπόν, και θα πάρει πολύ λιγότερο από αυτό που περιμένει. Πάμε τώρα. Τι θέλετε αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ το αναφέρετε. Έχει το λόγο ο κύριος Νικολάου, παρακαλώ. Της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, που λέει ότι πλησιάζει το 33% η ελαστική απασχόληση στην Ευρωζώνη. Άρα η Ελλάδα δεν έχει πολλές αποκλίσεις από αυτό. Εκεί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά λέω το εξής, ότι είναι στο 1/3 περίπου. Αλλά λέω το εξής. Είναι μια συζήτηση, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ να ξεχωρίσουν τα ξεχώριστα από την πολιτική τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει τώρα τι είναι. Αλλάζει ταχύτητα η Νέα Δημοκρατία, βάζει από Τρίτη Τετάρτη, πάει να φέρει σε πέρας ό,τι εκκρεμότητα έχει μείνει ανοιχτή και όσον αφορά τις επενδύσεις, τις επιδοτήσεις των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και ό,τι έχει απομείνει από τα εργατικά δικαιώματα, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτή είναι η ουσία του αναπτυξιακού νόμου. Αυτό είναι το επίδικο, αυτό που θα κριθεί. Θέλουν να δημιουργηθεί μια
πραγματικά σιωπή νεκροταφείου μέσα στους χώρους. Χωρίς μεγάλες εταιρείες δεν γίνονται και επενδύσεις. Κοιτάξτε, μεγάλες. Δεν μπορείς όμως να αφαιρέσεις από τους εργαζομένους τα όπλα που έχουν στο χέρι τους, έτσι ώστε να διαπραγματευτούν καλύτερους μισθούς, με καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά τους. Δεν μπορείς να τους βγάζεις στη σέντρα με τα ηλεκτρονικά μητρώα, να τους δίνεις το δικαίωμα, να τους αφαιρείς το δικαίωμα της κινητοποίησης, της συλλογικής οργάνωσης, της απεργίας. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η νέα κυβέρνηση και εμείς καλούμε όλους τους εργαζομένους στη χώρα μας να συνεχίσουν να απαντούν με δυναμικό τρόπο, με οργανωμένο τρόπο, συλλογικά, όπως κάνανε στις προηγούμενες δύο απεργίες, συσπειρωμένοι γύρω ακριβώς από εκείνες τις δυνάμεις. Που είναι κατά την άποψή μας το ΠΑΜΕ, το Πανεπιστημιακό Αγωνιστικό Μέτωπο. Με προκαλείτε να σας ρωτήσω. Με προκαλείτε, θα το κάνω. Επειδή είπατε. Ναι, και με εικόνες σαν και αυτή που είδαμε χθες, προχθές, από τη συγκεκριμένη διαδήλωση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ποια εικόνα είδαμε. Είδαμε έναν υπτάμενο να ύπταται και να προσπαθεί να χτυπήσει, δεν ξέρω να χτυπήσει τελικά κάποιον αστυνομικό. Εγώ να μείνω, γιατί εδώ γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι που διαστρέφει την πραγματικότητα. Για αυτό σας ρωτάω. Να μείνουμε καταρχήν στην κατάθεση που έχει δώσει ο ίδιος αστυνομικός, την οποία την έβγαλε σήμερα εφημερίδα μεγάλη κυκλοφορία στο ίντερνετ. Τι λέει, ότι η πορεία η οποία γινόταν για συγκεκριμένο λόγο ενάντια στη συμφωνία των ΗΠΑ και της Ελλάδας, που κάνει, όπως είπαμε και πριν, την Ελλάδα μια απέραντη στρατιωτική βάση, πραγματικά εμπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνα παιχνίδια. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση με τη Ρωσία. Εντάξει, δεν μπορούμε να μπλακούμε εκεί. Περνώντας λοιπόν από το άγαλμα του Τρούμαν, ο οποίος τι είναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη διαταγή να διαπραχθεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα. Είναι δική σας εκτίμηση για την ιστορία. Όχι, δεν είναι. Άλλοι έχουν άλλοι. Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι είναι εγκλήματα στην ανθρωπότητα. Πετάξανε λοιπόν, αυτό λέει ο αστυνομικός. Άλλοι λένε ότι μπορεί να μην υπήρχε Ελλάδα. Μία ομάδα πήγε και πέταξε μπογιές. Και πήραμε εντολή, λέει ο αστυνομικός, να διαλύσουμε, να χτυπήσουμε με γκλομπ δακρυγόνα και χειροβοβίδες πρώτου λάμψης. Άρα λοιπόν και η πορεία η οποία διαδήλωνε, η πορεία η οποία διαδήλωνε, οι διαδηλωτές είχαν κάθε δικαίωμα να περιφρουρήσουν την πορεία τους και να μην γίνει το σχέδιο πραγματικότητα της αστυνομίας. Λοιπόν, να διαλύσει.